Το παρεμπόριο είναι ένα ντόμινο και κάθε αγορά έχει συνέπειες. Νομίζω ότι αγοράζω φθηνά, αλλά στο τέλος το πληρώνω πολύ ακριβά. Το παρεμπόριο σημαίνει λουκέτα στα μαγαζιά, σημαίνει ανεργία και φοροδιαφυγή, σημαίνει λιγότερα χρήματα για το κοινωνικό κράτος. Τα προϊόντα του παρεμπορίου είναι χαμηλής ποιότητας και απειλούν τη δημόσια υγεία. Το παρεμπόριο επιβαρύνει την οικονομία και ενθαρρύνει την παρανομία. Σκέψου πριν αγοράσεις. Το παρεμπόριο κοστίζει ακριβά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Αυγούστου και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Θρήνος επικρατεί στον Άγιο Γεώργιο Φερών για το χαμό του 27χρονου Γιώργου Κίτσιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης από ηλεκτροπληξία, όταν το ανυψωτικό μηχάνημα που χειριζόταν, κάνοντας εργασίες στο χωράφι του, ακούμπησε σε καλώδιο ρεύματος της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθεί και να εκπνεύσει επί τόπου. Απόφαση σταθμό για τους δανειολήπτες αποτελεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου που αναγκάζει πιστωτικό ίδρυμα της περιοχής να επιστρέψει στους δανειολήπτες χρήματα από παράνομες χρεώσεις. Όπως τονίζει μιλώντας στην κάμερα του Magnesia News Web TV η γραμματέας της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, κυρία Κυριακή Πλαστάρα, θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα ομαδικές αγωγές προκειμένου οι δανειολήπτες να αποζημιωθούν για ποσά που έχουν παρακρατηθεί παράνομα από τις τράπεζες. Στα επόμενα δικαστήρια θα χρησιμοποιείται και το Ειρηνοδικείο του Βόλου και θα λέγεται για μία ακόμη απόφαση που βγήκε, στην οποία έκανε δεκτή όλα μας τα αιτήματα και τους έκρινε επίσης σε παρανόμους και καταχρηστικούς, και έτσι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα τώρα να διεκδικήσει και να πάρει, μάλλον τα διεκδίκησε τα χρήματά του, οπότε μπορεί να τα πάρει πίσω αυτή τη στιγμή. Η νομολογία έτσι όπως διαμορφώνεται, κατά πόσο ευνοεί τους δανειολήπτες και πόσο μπορεί να ελαφρύνει τα βάρη, τα οικονομικά βάρη που έχουν από δάνεια τους? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η νομολογία γενικώς είναι υπέρ των καταναλωτών και ειδικά μετά από τις αποφάσεις που έχουν βγει. Όμως δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή θα μπορούσατε εσείς, αν είχατε πάρει ένα δάνειο αυτή τη στιγμή, να πάτε και να πείτε ότι μου είχατε κρατήσει για έξοδα φακέλου, έξοδα προέγκρισης, έγκρισης δανείου, έξοδα δικαστικού συμβουλογραφικών πράξεων, τα χρήματα αυτά τα οποία μου τα κρατήσατε σύμφωνα με τον τάδε νόμο, παράνομα. Οφείλετε να μου τα δώσετε πίσω. Σαφώς σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται κανένα πιστωτικό ίδρυμα, παρά το ότι είναι παράνομο, να επιστρέψει πίσω τα χρήματα στον καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει ο καταναλωτής να στραφεί στη δικαιοσύνη, να πάει στο δικαστήριο, να κάνει δικαστήριο στην τράπεζα για να διεκδικήσει και να πάρει πίσω τα χρήματα που του παρακρατήσαν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ένας δικαστικός αγώνας οικονομικά δεν συμφέρει σε τίποτα, δηλαδή θα δώσει πολύ περισσότερα από τα χρήματα που θα είναι να πάρει από την τράπεζα. Γι' αυτό το λόγο και μπήκαμε εμείς στο ενδιάμεσο, ως διαμεσολαβητής και ως φορέας αυτών. Και για τα μέλη μας κάναμε ομαδικές αγωγές, όπου καταθέτουμε τις επόμενες ημέρες και για τις άλλες τράπεζες, μετά από την επιτυχία που είχε και το συγκεκριμένο δικαστήριο. Λοιπόν, και θα κινηθούμε και για τις υπόλοιπες τράπεζες σε ομαδικές αγωγές, όπου δεν θα πληρώσουν οι καταναλωτές καθόλου για δικαστικά έξοδα, έτσι θα γίνουν δωρεάν από εμάς. Το μόνο μέλημα είναι ότι πρέπει να είναι μέλη, γιατί δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε δικαστήρια για μη μέλη μας. Το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο συρτάκι του κόσμου αναμένεται να σπάσουν πάνω από 3.000 άτομα που θα χορέψουν σήμερα το βράδυ μπροστά στην παραλία του Βόλου. Η κατάκτηση του ρεκόρ αριθμητικά θεωρείται βέβαιη, μιας και ο αριθμός των συμμετεχόντων υπερβαίνει κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ. Την εκδήλωση αναμένεται να καλύψουν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας, καθώς και διεθνή μέσα και πρακτορία ειδήσεων. Τη συνδρομή της Εισαγγελίας Βόλου θα ζητήσει, όπως αναφέρει σε απάντησή της η επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, κυρία Ζέτα Μακρύ, αναφορικά με την ποιότητα του νερού στο Βόλο, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει την κατάθεση στοιχείων ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος σχετικά με την ποιότητα του νερού. Η επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας αναφέρεται στην ενημέρωση για την ποιότητα του νερού που έγινε χθες και ανέφερε ότι το νερό του Βόλου είναι επιβαρημένο με χλωριόντα λόγω της υπερκατανάλωσης. Η κυρία Μακρύ επιτέθηκε στη διοίκηση της ΔΕΙΑΜΒ, δηλώνοντας ότι είναι προκλητικό να αποκρύπτει στοιχεία και να ενημερώνει με μισόλογα για θέματα δημόσιας υγείας.
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 20χρονος βολιώτης, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο από αστυνομικούς της ομάδας Δίας που του έκαναν σήμα για να σταματήσει, τραυμάτισε έναν 27χρονο αστυνομικό στο πόδι. Ο αστυνομικός της Δίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε. Ενώ ο νεαρός που συνελήφθη χθες το βράδυ οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Βόλου με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Στις εργασίες του έκτακτου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος συμμετείχε ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Κοτινιώτης, παρόντος του αναπληρωτού Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Αθανασίου, όπου τέθηκαν επιτάπητο στα σοβαρά προβλήματα, κυρίως οικονομικά, που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Βόλου τόνισε ότι οι Δήμοι κατανοούν πλήρως την δεινή οικονομική θέση της χώρας, άλλωστε έχουν ήδη συμβάλει στην δημοσιονομική εξυγίανση όσο κανένας άλλος θεσμός. Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον άλλο περιθώριο, δήλωσε ο κ. Σκοτεινιώτης, καλώντας όλους τους εργαζομένους στους Δήμους να είναι σύμμαχοι στους αγώνες που θα δοθούν. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, Κώστα Τσιάρα, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης, κ. Διαμαντής Γκίκας. Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα που αφορούν στους απόδημους Έλληνες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γκίκας έθεσε υπόψη του Υπουργού τη μη κανονική λειτουργία των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία μέχρι και το σταδιακό κλείσιμο σχολικών εκπαιδευτικών μονάδων, εκθέτοντας τους συγκεκριμένες επιστολές από τις Ομοσπονδίες Συλλόγων και Κηδεμόνων διαφόρων κρατηδίων της Γερμανίας. 5 μήνες παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι της ελληνικής εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ Βόλου και φως δεν βλέπουν. Αντίθετα, πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται αν θα ελπίζουν στη χρηματοδότησή τους μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ότι δεσμεύονται όλες οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012. Ερώτηση με θέμα τη λειτουργία του γυροκομείου Βόλου κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μηικόπουλος, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για το ίδρυμα το οποίο φροντίζει ηλικιωμένους από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Το ίδρυμα, ωστόσο, οφείλει δουλευμένα 5 μηνών στο προσωπικό του, τη στιγμή όμως που έχει απαιτήσεις από νοσήλια ποσού ύψους 450.000 ευρώ από ασφαλιστικούς φορείς όπως ο ΟΓΑ και ο ΕΟΠΗ. Σε καταδίκη της πολιτικής της συγκυβέρνησης για την κατακρεούργηση των εργασιακών, κοινωνικών, λαϊκών δικαιωμάτων που είναι η αιτία για τα βάσανα της λαϊκής οικογένειας, προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μαγνησίας της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση. Από τη συνέντευξη δεν έλειψαν και οι αιχμές κατά των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και της ΕΝΔΡΑΣΗ, καθώς τονίστηκε ότι παρέχουν υπηρεσίες δουλεμπορικών γραφείων, ξεκοκαλίζουν δημόσιο χρήμα και γίνονται οι χνηλάτες του δρόμου ιδιωτικοποίησης όλων των υπηρεσιών των Δήμων. Σε μια περίοδο αύξησης των λαϊκών αναγκών, με τη φτώχεια και την εξαθλίωση να παίρνουν μαζικά χαρακτηριστικά, η εκ νέου μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους οδηγεί σε κατάρρευση ακόμα και αυτών των ελάχιστων ανεπαρκών κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δήμοι, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ζωή των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Πρακτικά, οδηγεί χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθμών σε υποβάθμιση των υπηρεσιών τους, σχολεία χωρίς θέρμανση, μεταφορά μαθητών με έξοδα της οικογένειας, κλείσιμο δημοτικών ιατρείων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, περιορισμό του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και άλλα. Με τις μειώσεις αυτές δεν καλύπτεται ούτε η μισθοδοσία του προσωπικού και αυτό αντικειμενικά θα οδηγήσει σε απολύσεις και εφεδρεία του προσωπικού. Για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, οι δήμαρχοι στην πλειοψηφία τους, το ΔΣ της ΚΕΔΕ, είναι συνυπεύθυνοι. Συζητούν και παζαρεύουν επί ένα μήνα με την πολιτική ηγεσία πόσο θα κόψουν από το προϋπολογισμό λεμετόμο του 2012. Η αντιπαράθεση μεταξύ τους τις προηγούμενες μέρες εν ώψη και το συνεδρίο που πραγματοποιήθηκε χθες ήταν και είναι υποκριτική. Απόδειξε η πρόταση του Δημάρχου Βόλου για παραδοσιακές μορφές κινητοποίησης και η οποία έπεσε στο κενό. Παρά τους θεατρινισμούς λοιπόν μεταξύ των Δημάρχων και της πολιτικής ηγεσίας, αυτή η αντιπαράθεση εστιάζεται στη μορφή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όχι μόνο αφήνουν στο απειρόβλητο την πολιτική περί της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, των Καλλικράτη και άλλα, τα οποία θεωρούν δεδομένα, αλλά έχουν βάλει πλάτη διαχρονικά και έχουν πρωτοστατήσει στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Γι' αυτό εμείς οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του ΚΚΕ στη Μαγνησία καλούμε τους εργατοϋπάλληλους, τους άνεργους, τους νέους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να πάρουν την προστασία της ζωής τους στα χέρια τους με ενιαία οργάνωση και ταξική πάλη. Συντονισμός στις 12 και 13 Σεπτέμβρη, που θα είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των Δήμων,
με το πλαίσιο που αναφέραμε παραπάνω. Στις εσωτερικές μας ειδήσεις τώρα, το πακέτο μέτρων των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει αποφάσεις δύσκολες, δυσάρεστες και επώδυνες, αλλά αναγκαίες, υποστήριξε ο Αντώνης Σαμαράς στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέροντας ωστόσο πως τα μέτρα δεν είναι μάταια και πως σε 2 χρόνια θα έχουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Τα μέτρα πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι την πρώτη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τους επικεφαλείς της Τρόικας στις 9 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο ψαλίδι θα πέσει στα δώρα που φαίνεται ότι καταργούνται για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους. Την αντίδρασή τους στα σχέδια της κυβέρνησης για περικοπές στα ειδικά μισθολόγια εξέφρασαν οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας και κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή, όπου έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, καθώς και από τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριο Φώτη Κουβέλη. Το νέο έμβλημα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, σε εκδήλωση για την 38η επέτειο της διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα. Ενώ αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή εκδήλωση που διοργανώνει την ίδια ημέρα στην Νίκαια. Η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται ότι θα έχει ιδεολογικό χαρακτήρα και θα έχει αναφορές στα συνθήματα της ιδρυτικής πράξης του κινήματος σε συνδυασμό με τη σημερινή συγκυρία και πραγματικότητα. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, τη συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εξασφάλισε ο Βολιώτης Παναγιώτης Γλύκος, ο οποίος έπεισε τον προπονητή Φερνάντο Σάντος ότι μπορεί και έτσι θα συμμετέχει στην αποστολή της ομάδας για τους 2 πρώτους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με τη Λετωνία και τη Λιθουανία. Στο μεταξύ, νομική φόρμουλα ψάχνει η διοίκηση της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βόλου, ώστε η ομάδα να μπορέσει να παίξει σε επαγγελματική κατηγορία. Προεκλογικά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πυλάβιος, είχε θεσμευτεί στους φορείς της πόλης αλλά και στον πρόεδρο της ΠΑΕ, κύριο Μποτσιβάλη, ότι θα πρέπει να βρεθεί μια νομική φόρμουλα και να προχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υπέστη η ομάδα. Κάτι όμως που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη εκτιμάται ότι θα γίνει η συνάντηση της ΕΠΟ με την Super League και την Football League για να συζητήσουν και να βρουν λύση για την κατάταξη του Ολυμπιακού Βόλου και της Καβάλας σε επαγγελματική κατηγορία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.